μια θέση στην οποία προφανώς συμφωνούμε όλοι, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ουσιαστικά έχει κάνει τον ετεροκαθορισμό. Άκουσα μια ομιλία στη Βουλή που ήταν ακριβώς η εκπροσώπηση των Τούρκων. Ό,τι η διαρροή βγαίνει από την Τουρκία. Ό,τι η διαρροή παίρνει. Ό,τι διαρροή βγαίνει από την Τουρκία. Την υιοθετεί. Δύο λεπτάκια. Ό,τι διαρροή. Σας έχει καταλάβει τρελά. Να λέτε αυτή τη στιγμή αυτή την κουβέντα για τον αρχηγό της αξιωματικής. Δεν τρέπεστε λίγο. Είπα ότι ήταν μια. Δεν τρέπεστε λίγο. Κύριε Κουρουπλή, μην φωνάζετε. Είναι ντροπή σας. Να του πάρετε πίσω. Λέω λοιπόν ότι ο κύριος. Είναι ντροπή σας. Να πάρει αυτή την πίνα να λέτε ότι ο αρχηγός. Είσαστε εσείς οι πατριώτες και εμείς είμαστε οι προδότες. Στη Βουλή άκουσα. Δεν τρέπεστε λίγο. Δεν είπα τίποτα για προδοσία. Τι να σας πω. Η δεξιά δεν αλλάζει ποτέ. Λοιπόν, θερμή παράκληση. Μισό λεπτάκι. Κύριε αν μου επιτρέπετε. Πρέπει να ζητήσετε, κύριε Ξενάκη. Προχθές είπα μια κουβέντα και μου ζητήσατε να ανακαλέσω. Αν μου επιτρέπετε. Είναι κουβέντα αυτή. Και να τη λέει στην εκπομπή σας και να μην μιλάτε, κύριε Ελευθερόπουλου. Κύρια Κουρουπλή, μπορείτε να σας παρακαλώ να μου αφήσετε το λόγο. Ωραία, λέω, λοιπόν. Κύριε εκπρόσωπε της Νέας Δημοκρατίας στη συζήτηση αυτή, νομίζω ότι αυτό το οποίο είπατε ήταν ακραίο εντελώς. Δηλαδή, δεν μπορώ να το δεχθώ για κανέναν πολιτικό αρχηγό. Να εξηγήσω τι είπα, γιατί δεν με άφησε ο κύριος Κουρουπλής. Χρησιμοποιεί επιχειρηματολογία των. Λέω λοιπόν, καταρχάς δεν είναι η πρώτη φορά. Είπατε εκπροσώπηση των Τούρκων. Εκπροσώπηση των Τούρκων. Είπα ότι εκπροσωπεί την όποια διαρροή, για τη διαρροή μιλούσα. Και το είπα συγκεκριμένα εδώ. Λοιπόν για εκεί, για τη διαρροή της. Ήτανε λάθος φράση, κύριε Ρωμανέ. Κύριε Ξενάκη, δεν είπα ότι εκπροσωπεί τις θέσεις των Τούρκων. Ναι. Δεν είπα ότι εκπροσωπεί τις θέσεις των Τούρκων. Είπα ότι, ότι εταιροκαθορίζει. Αυτό δικαιολογείται, είναι χειρότερο, αν θέλετε τη γνώμη. Μπορείτε να αφήσετε να το πω. Ανακαλέστε, γιατί αυτό που είπατε θα δημιουργήσει πολύ σοβαρό. Λέω λοιπόν ότι δεν είπα σε δύσκολη στιγμή. Που έχουν να κάνει με, που έχει να δεν κάνει με είπα τα εθνικά ποτέ θέματα. Ότι ο κύριος Τσίπρας. Είναι ντροπή να λέτε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, δεν είπα και ότι... επειδή τώρα δεν θέλω να σηκώσω τους τόνους και να πω για τη δεξιά, ναι. Γιατί πατριωτισμό δεν θα μας πουλάτε εσείς. Δεν λοιπόν, είπα ποτέ. Είστε οι τελευταίοι που θα πουλάτε κύριε πατριωτισμό Κουρουπλή, στην αριστερά και στην δημοκρατική παράταξη. Τώρα, κύριε Κουρουπλή. Είστε οι τελευταίοι. Όταν γιατί άμα θέλετε μπορώ να σας πω και πολλά παραδείγματα λοιπόν, από την ιστορία αυτού του τόπου. Γιατί ο τόπος αυτός όσες φορές ακροτηριάστηκε, εθνικά ακροτηριάστηκε με δεξιές κυβερνήσεις. Λοιπόν, θέλετε τέτοια να πούμε τώρα ή να συζητήσουμε τώρα, να κάνουμε μια ωραία συζήτηση πάνω σε αυτό το εθνικό θέμα. Για να μην τι θέλετε. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Μια τελεία. Παρακαλώ να μην κάνουμε το ίδιο. Είπαμε να το κλείσουμε με έναν τρόπο. Εγώ είπα την άποψή μου. Ωραία. Εγώ δεν με έχετε λέω αφήσει ότι... όμως να μιλήσω. Δεν μου άρεσε καθόλου η έκφρασή σας. Ολοκληρώστε. Η έκφρασή μου λοιπόν, η οποία μπορεί να παραμηνεύτηκε, προφανώς δεν ήταν αυτό το οποίο πάει να εξηγήσει ως συμπέρασμα ο κ. Κουρουπλής. Αυτό που είπα είναι ότι ο κ. Τσίπρας έκανε μια ομιλία που ήταν όλη η ομιλία ετεροκαθοριζόμενη με βάση την Τουρκία. Και έλεγε ουσιαστικά αυτό είπα. Τώρα αν πραγματικά, αν απομονώνοντας... Εξαρσώσεις Τούρκος. Επαναλαμβάνω λοιπόν, το εκπροσώπησε, εννοούσα, είπα μόνο για τις διαρροές τις συγκεκριμένες, τις οποίες υιοθέτησε. Ήταν λάθος φράση αυτή που ήταν λάθος, το εκπροσώπησε, αν λοιπόν... Πείτε το. Ανακαλέστε αυτό που είπατε. Γιατί θα είστε εκτεθειμένος ακόμα και στο κόμμα. Το εξήγησα και το ξαναλέω. Δεν είπα, δεν εννοούσα εν πάση περιπτώσει ποτέ, αν λέτε αυτό. Ξέρω τι εννοούσες. Εννοούσα ποτέ ότι ο κύριος Τσίπρας εκπροσωπεί την Τουρκία, αν λέτε αυτό. Δεν είπα αυτό και αν το είπα δεν το εννοούσα, εν πάση περιπτώσει. Είπε αυτό που είπε, δεν εννοούσα αυτό. Προφανώς δεν λέω ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκπροσωπεί την Τουρκία. Είπα όμως ότι υιοθετεί την οποιαδήποτε διαρροή βγαίνει στην Τουρκία και υιοθετεί οτιδήποτε προκειμένου να το αξιοποιήσει για να κάνει κριτική στην ελληνική κυβέρνηση και όχι... Για να υποστηρίξει τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό είπα. Κύριε Κουρουπλή, και αυτό εννοώ. Να σας πω κάτι. Και αν λοιπόν, μέσα σε αυτά που είπα με κάτι παρεμηνεύτηκε, ζητώ συγγνώμη και λοιπόν, προφανώς δεν εννοούσα αυτό που λέτε. Πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε και το νομίζω. Και γι' αυτό και το εξήγησα αναλυτικότατα. Κύριε Κουρουπλή, απλώς αν θέλω.